70 χρόνια πλούσια αθλητική ζωή συμπλήρωσε η Ένωση Νέων Παραλυμνίων σε μια όμορφη εκδήλωση στην αίθουσα του Δημαρχείου, η οποία ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Άμυνας Χριστόφορου Φωκαίδη, τιμήθηκε το ένδοξο παρελθόν του Συλλόγου. 70 χρόνια ιστορίας, δράσης και αγώνων συμπλήρωσε η Ένωση Νέων Παραλυμνίου. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του Δήμου Παραλυμνίου, ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Άμυνας Χριστόφορου Φωκαίδη. Έκτοτε, η Ένωση Νέων Παραλυμνίου διαδραματίζεται σημαντικό ρόλο στα αθλητικά πράγματα του τόπου, επεκτείνοντας τη δράση της και σε άλλους χώρους, όπως την Καλαθόσφαιρα και την Πετρόσφαιρα. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1944, σε καταστατική συνέλευση, τα μέλη του ενοποιημένου πλέον σωματείου από την Ένωση του Αναγνωστηρίου «Η Αγάπη του Λαού» και του Αθλητικού Σωματείου Ηρακλής αποφάσισαν την μετονομασία σε Ένωση Νέων Παραλυμνίου. Πρώτιστα όμως, μας τιμούμε την παρουσία τους οι ζωντανοί θρύλοι της Ένωσης. 10 έχουν απομείνει από τους 122 μέλη που ήταν τότε παρόντες σε εκείνη τη σημαντική συνέλευση και τη μετονομασία τους σε Ένωση Νέων Παραλυμνίων, που στη συνέχεια αποτέλεσε τον αθλητικό μας σύλλογο, ο οποίος έγραψε τις δικές του σελίδες στον κυπριακό αθλητισμό και στην ιστορία του τόπου μας. Το σωματείο μας βρίσκεται ακόμα μέχρι και σήμερα σε μια ανεξέχουσα, πιστεύω, στον αθλητικό χώρο θέση. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν τα ελάχιστα εν ζωή μέλη που ήταν παρόντα στη συνέλευση του 1944. Η ποδοσφαιρική ομάδα της Ένωσης πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις τις δεκαετίες 70 και 80 και άξιζε ένα τίτλο. Πρωταγωνιστές Ικούδας, Κωνσταντίνου, Δήμος, Φόρσος, Σαλής, Βλήτης, Γούμενος και τόσοι άλλοι, οι οποίοι έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στο ποδόσφαιρο.